Ακούστε τώρα να σας πω μια ιστορία. Δεκαετία του 30, έτσι, λειτουργεί μία από τις λίγες επίσημες σχολές μόδας στην Αθήνα και παράλληλα ένα από τα γνωστά ιστορικά πλέον ατελιέ της εποχής. Έτσι, αυτό είναι στην περιοχή του Κεραμικού. Χρόνια πολλά χρόνια αργότερα, ένα μικρό κοριτσάκι είναι εκεί, μεγαλώνει μέσα στο ατελιέ, εκεί είναι τα παιχνίδια της, εκεί παίζει, εκεί γνωρίζει τις πελάτησες, πιάνει κουβέντα μαζί τους, παρακολουθεί τις πρόβες, παίζει με το ύφασμα που βρίσκεται μπροστά της και ντύνει τις δικές της κούκλες. Και αυτή η κοπέλα είναι σήμερα μία από τις πιο γνωστές σχεδιάστριες στη χώρα και όχι μόνο, η Μαρία Διαμάντη, την οποία και φιλοξενούμε. Τι ωραία ιστορία, Μαρία μου, καλημέρα. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα στους ακροατές σου. Ξέρω ότι σ' ακούνε σε όλο τον κόσμο, άρα δεν ξέρω αν πρέπει να πούμε καλημέρα ή καλημέρα, καλησπέρα, ό,τι είναι όπου. Σωστά. Έχω εντυπωσιαστεί από αυτό που είπε και επίσης βγαίνουμε την Παγκόσμια Μέρα Ποιότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό δεν το είχαμε, κοίτα να δεις. Είμαστε, επειδή είμαστε γουρλίδες, μας έκατσε. Εντάξει. Είστε πάρα πολύ γούρικος. Πολύ. Να σου πω, πολύ ποιότητα. Έχω μιλήσει με φίλες που έχουν πάρει πράγματα, αγοράσει πράγματα από σένα. Έχεις φτιάξει μάλλον, έχεις δημιουργήσει πράγματα και έχουν να λένε μόνο πολύ καλές κουβέντες. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω πολλά πράγματα. Να ξεκινήσουμε λίγο όμως να το πάρουμε έτσι από την αρχή. Αυτή την ιστορία όλη που περιγράψαν, που είναι τόσο όμορφη και ρομαντική σαν παραμύθι, λίγο μπορείς να μας τη μεταφέρεις και εσύ εδώ μέσα από τη συχνότητά μας. Εγώ γεννήθηκα σε ένα σπίτι όπου όλοι έραβαν. Η γιαγιά μου έραβε πάρα πολλά χρόνια πριν γεννηθώ και είχε το πρώτο ατελείο στην Αθήνα και την πρώτη σχολή μόδας στην Αθήνα. Επειδή με μεγάλωσε, ήμουν δίπλα της και απλά την έβλεπα. Δεν έκανα τίποτα φοβερό. Απλά συνέβαινε αυτό. Περνώντας τα χρόνια, κατάλαβα ότι είχα μάθει από αυτήν και ότι είχα πάρει πράγματα. Δεν ήξερα καν ότι θέλω να γίνω σχεδιάστρια μόδας. Δεν ήξερα τίποτα. Ήξερα μόνο αυτό που είχα μέσα μου. Δηλαδή ότι την έβλεπα να ράβει και ότι μπορούσα να κάνω πάρα πολύ καλά αυτό που έκανε εκείνη. Όλο το υπόλοιπο είναι ιστορία. Δηλαδή, ήθελα να σπουδάσω σχεδιάστρια μόδας. Νόμιζα ότι κάνω κάτι διαφορετικό, αλλά στην ουσία έκανα αυτό που έκανε η γιαγιά μου. Έκανα τη δική μου αναβίωση του ατελιέ πολλά χρόνια μετά, όταν η γιαγιά είχε ήδη φύγει. Και σιγά σιγά ήρθε όλο αυτό το οποίο πάρα πολύ ωραία περιέγραψες εσύ πριν καν γίνει η δική μας σύνδεση. Ναι, και ως φόρος τιμής όμως για τη γιαγιά, έτσι, γιατί εσύ μεγάλωσες στα χέρια της σε ό,τι αφορά το κομμάτι αυτό, το τόσο έντονο, το επαγγελματικό ας το πούμε, αλλά δεν είναι, είναι ναι, ένα οικογενειακό μυστικό. Ναι, όπως το λες ακριβώς, ναι. Ναι. Η γιαγιά πίστευε σε σένα όμως, θέλω, για πες μου, εσύ πιτσιρίκα τώρα έπιανες εκεί, έκανες, σου δείχνε ότι σε πιστεύει, έτσι. Η γιαγιά αγαπούσε εμένα. Δεν ξέρω αν πίστευε σε μένα, γιατί δεν μετάφερε η ζωή έτσι ώστε να ζήσουμε πάρα πολλά χρόνια μαζί. Ζήσαμε 13-14. Ναι, δεν είχες προλάβει να κάνεις κάτι, ναι, έτσι. Δεν είχα προλάβει να κάνω κάτι. Απλά εκείνη είχε προλάβει να μου δείξει όλα όσα χρειάστηκα πολύ αργότερα. Ναι, ναι. Λοιπόν, το ξεκίνημα πόσο εύκολο ήταν. Εντάξει, είσαι από μια οικογένεια, υπάρχει η ρίζα, υπάρχει η μαγιά, υπάρχει η βάση, αλλά μπαίνουμε σε μια εποχή που τα πράγματα έχουν αλλάξει, είναι τελείως διαφορετικά. Ο κόσμος μπορεί να μην ντύνεται όπως τότε, ντύνεται με διαφορετικό τρόπο, υπάρχουν τα έτοιμα ρούχα, υπάρχουν τα πολυκαταστήματα. Δηλαδή όλα αυτά εσύ τα βάζεις σε μια σειρά και δημιουργείς κάτι το δικό σου και πετυχαίνεις μέσα από αυτό γιατί είναι ξεχωριστό. Το ξεκίνημα ήταν εύκολο γιατί το να σπουδάσεις σε μια σχολή μόδας στην Ελλάδα το 1995, 96, 97 που η μόδα ήταν της μόδας, το βάζω σε εισαγωγικά αυτό, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Οπότε ήταν όλοι οι δρόμοι ανοιχτοί, δεν θα αποστρωμένοι, αλλά σίγουρα ανοιχτοί, έτσι νιώθαμε τότε. Και απλά κάναμε αυτό που μας άρεσε. Η συνέχεια όμως ήθελε πολύ δουλειά. Δηλαδή, πέρα από τις σπουδές, πέρα από το ξεκίνημα που εγώ αποφάσισα να σπουδάσω σχέδιο μόδας, υπήρξε ένα πολύ δύσκολο κομμάτι, πολλών χρόνων, πολλής μελέτης, αρκετά πολύ ξενύχτη,
Και από εκεί μου έμεινε το να κοιμάμαι πάρα πολύ αργά από τις εργασίες που είχαμε να κάνουμε στη σχολή, που όλο αυτό το πέρασα προκειμένου να κάνω αυτό που θέλω. Και ήμουν πολύ ευτυχισμένη που το ζούσα, γιατί δεν με ενδιαφέρει το μετά. Δεν το ένιωθα ως ξεκίνημα. Το ένιωθα ως κάνω αυτό που μου αρέσει. Ναι. Τώρα θα σε ρωτήσω κάτι, μπορεί να γελάσεις κιόλας, αλλά δεν πειράζει. Ας πούμε, εγώ σκέφτομαι κάποια πράγματα, μετά η επικοινωνία μου με το μυαλό μου και τον εγκέφαλό μου καταλήγει στο χέρι μου και γράφω. Έτσι, αυτή είναι η δική μου η τάση και η ροπή και η αγάπη. Εσύ έχεις μπροστά σου ένα κομμάτι ύφασμα, σκέφτεσαι, δημιουργείς. Πόσο δύσκολο είναι μετά αυτό που σκέφτεσαι να το αποτυπώσεις, όχι σε ένα χαρτί γράφοντας, αλλά πάνω σε αυτό το ύφασμα και δημιουργώντας κάτι που θα είναι ξεχωριστό για να αρέσει? Ναι. Θα σου πω κάτι που το έχω ως μότο, ως οδηγία ζωής, τα γλυπτά που μελετάω και κάνω. Ο Βίγκενστάιν έλεγε πως ο άνθρωπος έχει την ικανότητα να κατασκευάζει γλώσσες χωρίς να έχει ιδέα πώς και τι σημαίνει κάθε λέξη. Και πως η γλώσσα μεταμφιέζει τη σκέψη. Εγώ αυτό που μου αρέσει να κάνω είναι να παίρνω ένα κομμάτι ύφασμα και να προσπαθώ μέσα από αυτό να μιλήσω χωρίς να πω λέξεις. Οι λέξεις κρίσης καμιά φορά μας μπερδεύουν. Μπορεί να δημιουργήσουν λάθος νοήματα. Μπορεί άλλο να θέλουμε να πούμε και άλλο να λέμε. Το συνέστημα όταν μεταφράζεται σε εικόνα είναι το πιο αυθεντικό που μπορούμε να έχουμε. Αυτό θεωρώ ότι είναι η πιο εξελιγμένη μορφή της δουλειάς μου. Να μην μπερδεύω καθόλου τις λέξεις και να χρησιμοποιώ αυτό που είπες μόλις τώρα, το κομμάτι ύφασμα, για να δώσω κάτι το οποίο θα δημιουργήσει συνέστημα σε αυτόν που θα το δει. Ναι. Θα μπορούσαμε να βάλουμε έναν χαρακτηρισμό γύρω από τη δουλειά σου, δηλαδή είναι μοντέρνο το στυλ σου, είναι πώς, τι, εσύ πώς θα το έλεγες, ή δεν χρειάζεται να πέσουμε σε μια τέτοια κατάσταση χαρακτηρισμού της τέχνης σου, είναι κάτι το, δεν ξέρω, δεν το ξέρω. Το χαρακτήρισες μόλις, είπες τέχνη, ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό, το να το χαρακτηρίσεις τέχνη. Εκεί στοχεύω να είναι τέχνη. Κάνω τρία πράγματα. Το ένα είναι ότι εκπαιδεύω νέους ανθρώπους. Μου αρέσει πολύ αυτό και θεωρώ ότι δίνω πράγματα. Το δεύτερο είναι να παίρνω αυτό που έχω από τον απέναντί μου και να προσπαθώ να το κάνω ρούχο και να του το δώσω να το φορέσει. Αλλά το τρίτο είναι να το επικοινωνήσω με τους ανθρώπους και να δώσω αυτό που εγώ έχω ως συνέστημα στο θεατή μου. Άρα δεν μπορώ να χαρακτηρίσω αυτό που κάνω με μία λέξη, αλλά μπορώ να σου πω ότι έχω τρεις ιδιότητες. Της δασκάλας, της σχεδιάστριας και του καλλιτέχνη. Ερώτηση τώρα. Η τελευταία τώρα. Είναι η πιο τιμητική. Θα ήθελα να μπορέσω να φτάσω εκεί. Ερώτηση όμως τώρα. Είπες κάτι και το τσίμπησα και θέλω να μάθω τι ακριβώς εννοούσες. Έρχεται πρώτα μία πελάτησα, τη βλέπεις και πάνω στο πώς είναι σκέφτεσαι και σχεδιάζεις ένα ρούχο, ή υπάρχει κάτι το οποίο λες, α, αυτό που έχω μάλλον ταιριάζει στη Λουκία και την Ευτέρπη και την Αντιγόνη, ξέρω εγώ? Υπάρχει μια βασική φόρμα που μπορεί να συμβαίνει να το θέλει η κάθε γυναίκα, οπότε πάμε σε αυτό που θέλει ή που είναι πιο κοντά σε αυτή, ξέρεις, αυτό που επιλέγουμε είναι αυτό που είμαστε ή αυτό που νιώθουμε. Κάθε γυναίκα επιλέγει αυτό που της ταιριάζει και ξέρει. Έχει όσα χρειάζεται μέσα της για να επιλέξει σωστά. Ή μπορεί και εγώ λίγο να βοηθήσω. Αλλά από εκεί και πέρα, ναι. Μπορώ να σχεδιάσω ξεχωριστά για την κάθε γυναίκα. Είναι αυστηρά κατασκευασμένο πάνω στην κάθε γυναίκα αυτό που φτιάχνω. Άσχετα δηλαδή αν το σχέδιο είναι κοινό, θα τροποποιηθεί με τέτοιο τρόπο που για την κάθε γυναίκα θα είναι αυτό που της ταιριάζει. Ναι, κατάλαβα. Υπάρχει δηλαδή ένας μπούσουλας, ας το πούμε, και πάνω σχεδιάζεις πάνω στο κορμί και το χαρακτήρα. Ακριβώς. Δεν θα φτιάξω αυτό που κάθε γυναίκα θέλει, γιατί ως σχεδιάστρια έχω άποψη, οπότε μπορώ να κατασκευάσω κάτι ή θέλω να δείξω κάτι, αλλά σε κάθε γυναίκα θα είναι διαφορετικό έτσι που να της ταιριάζει και να είναι το καλύτερο για αυτή. Τώρα, εκτός από την τέχνη σου με το ρούχο, νομίζω έχεις ιδιαίτερη έτσι αυτή και στα καπέλα, καλά το λέω ή το έχω μπερδέψει, τσάντες, καπέλα,
η γιαγιά μου στο ατελιέ. Εκτός τον μπέρδεψα. Όχι, δεν τον μπέρδεψες. Ήταν πάρα πολύ σωστό. Η γιαγιά μου έφτιαχνε και καπέλα. Ξέρεις, τα καπέλα ήταν η τέχνη της εποχής. Δεν ήταν πολλές που μπορούσαν να φτιάξουν τότε καπέλα. Η γιαγιά μου το έκανε και εξαιτίας αυτού, τιμή Σένεκεν, το κάνω και εγώ. Και μάλιστα η πρώτη έκθεση που κάναμε στο ατελιέ ήταν αφιερωμένη στα καπέλα και είχαμε πάρα πολλά. Και ίσως κάποια στιγμή αργότερα κάνουμε και μία που να είναι μόνο καπέλα. Ναι. Κοίτα, ναι, δεν πολύ φοριέται και το καπέλο πλέον από τις γυναίκες. Άλλο, δεκαετία του 30 έβλεπες. Ήταν εντυπωσιακό και το προϊόν και οι εικόνες. Αλλά ναι, είναι πολύ ωραίο αυτό. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά τους ό,τι αφορά το πώς βγήκες από τα ελληνικά σύνορα στο εξωτερικό. Εκεί οι δημιουργίες σου σε πολλές περιπτώσεις αποθεώθηκαν και είναι πολύ σημαντικό για μια Ελληνίδα σχεδιάστρια, έναν άνθρωπο που μεταφέρει την τέχνη της στο εξωτερικό, να έχει μια τέτοια αποδοχή. Το εξωτερικό βγήκα πάρα πολύ απλά και ούτε εγώ δεν κατάλαβα πώς. Θα σου πω μόνο το εξής. Είχα πολλές μαθήτριες στην Ελλάδα, οι οποίες είχαν σαν όνειρο να πάνε στο εξωτερικό και να συνεχίσουν να δουλεύουν ή να κάνουν καριέρα εκεί. Πολύ πριν τον κορονοϊό, επειδή έκανα μαθήματα μόδας και τα δικά μου παιδιά ήθελαν να φύγουν έξω, ήθελαν να κάνουν κάτι πιο μεγάλο, άρχισαν να μου λένε ας κάνουμε ένα online μάθημα, ας δούμε πώς στο εξωτερικό μπορούμε να δουλέψουμε. Και έτσι άρχισα να κάνω μαθήματα στα παιδιά μου που είχαν έξω. Μάλιστα. Έτσι άνοιξαν οι δικοί μου ορίζοντες. Έχω μάθει πολλά πράγματα στις δικές μου μαθήτρες, αλλά μου έχουν μάθει και αυτές και μου έχουν δώσει πολλά πράγματα. Ένα από αυτά που μου έδωσαν είναι να μπορώ να κάνω μάθημα online και να βλέπω τι συμβαίνει στο Ριάτ, τι συμβαίνει στο Λονδίνο, τι συμβαίνει σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. Το να έχεις μια μαθήτρια παντού είναι το καλύτερο που μπορεί να συμβεί, γιατί επικοινωνείς με το σήμερα και επικοινωνείς με το τι κάνουν οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Πόσο σημαντικό είναι για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι καταξιωμένος να λέει ότι μαθαίνει από τους μαθητές του. Μαθαίνω δηλαδή, πάντα. Ναι, αυτό... Θέλω να μαθαίνω πάντα. Δεν το συναντάς παντού αυτό πάντως. Επιδιώκω να μαθαίνω πάντα και νομίζω ότι είναι βασικό στοιχείο για μένα για να συνεχίζω μια σχέση, το να μαθαίνω πάντα. Ότι οποιαδήποτε μορφή και να έχει αυτή η σχέση, εκτός του ότι δίνω και δίνω πολλά, θέλω να παίρνω. Το τι μπορώ να πάρω είναι καθαρά προσωπικό. Δηλαδή μια μαθήτριά μου δεν ξέρει τι μπορεί εμένα να μου δίνει, αλλά σίγουρα κάτι θα μου δώσει. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Όμορφες μουσικές επιλογές. Μπράβο, μπράβο, μπράβο Μαρία μου. Λοιπόν, λέγαμε πριν, πήγαμε να το γρουσουζέψουμε, γι' αυτό και πέσει η γραμμή. Έτσι, πήγαμε να πούμε για τη γρουσούζικη αυτή διετία με την πανδημία κλπ. Φαντάζομαι ότι και ο δικός σας κλάδος υπέστη μεγάλη ζημιά και εσύ ζορίστηκες. Πώς το αντιμετώπισες και πώς το προσπερνάς αυτό τώρα? Εγώ δεν το βλέπω συνολικά σαν κλάδο, το βλέπω σαν άτομο. Ο κλάδος σίγουρα ζορίστηκε, αλλά νομίζω ότι η μόδα ανταπεξήλθε με πολύ ωραίο τρόπο. Προσαρμόστηκε πρώτη, γιατί στη μόδα αρέσει το καινούριο. Βρήκαν οι άνθρωποι καινούριους τρόπους να δείξουν τα ρούχα τους, τις συλλογές τους. Οπότε όλο αυτό έγινε πάρα πολύ ωραία. Η μόδα το αγκάλιασε. Ναι, σχεδιάστηκαν αλλά... μάσκες, Και αυτό δεν το κάνουμε. Δεν πιστεύω να κάνεις και εσύ καμία μάσκα έτσι περίεργη. Όχι. Α, εντάξει. Όχι. Μην με δείρεις, εντάξει, έτσι το ρώτησα. Εμείς ναι. Εμείς ήμασταν καταρχάς αυτοί που έτσι και αλλιώς ήμασταν προετοιμασμένοι, όχι για κάτι τέτοιο άσχημο, δεν το θέλαμε και ούτε το φανταζόταν κανείς, αλλά το online το είχαμε κάνει από πριν, γιατί οι άνθρωποι που εγώ κάνω μάθημα δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Οπότε είχε ήδη συμβεί το να μπορούμε να κάνουμε μάθημα παντού. Θέλω να χρησιμοποιήσω το διαδίκτυο από πριν. Η πανδημία ήταν ένα δύσκολο σενάριο, το οποίο το αντιμετωπίσαμε με ψυχραιμία. Εγώ στήριξα τις μαθητριές μου, αλλά με στήριξαν πολύ και αυτές. Το να έχω μια μαθήτρια κάπου στον κόσμο, μακριά από την οικογένειά της και να προσπαθεί να τα βγάλει πέρα και να μην μπορεί να έρθει, ήταν για μένα ένας τρόπος να αντιμετωπίσω και εγώ το δικό μου θέμα εδώ που δεν μπορούσαμε να βγούμε από την πόρτα μας. Και όλες μαζί καταφέραμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτό. Αυτό που κάναμε και μας κράτησε πάρα πολύ ήταν να δουλέψουμε.
Εμείς αγαπάμε να ράβουμε. Πέρα από οτιδήποτε άλλο μας συμβαίνει, το να ράβουμε είναι για μας θεραπεία. Είναι ο τρόπος για να δούμε τα όνειρά μας να πραγματοποιούνται και είναι αυτό που επί της ουσίας πρακτικά κάνουμε. Ωραία. Το κάναμε στη διάρκεια της πανδημίας και πέτυχε. Όνειρα είπες, τι επιφυλάσσει το μέλλον, τι ετοιμάζει για το μέλλον, φαντάζομαι κάποιες παρουσιάσεις. Θέλω να πω ότι πριν από 3,5 χρόνια εμείς είχαμε βρεθεί στον τηλεοπτικό σου αέρα, στην εκπομπή Ωραία Ελλάδος, και είχαμε μιλήσει για τα μαθήματα μόδας λίγο πριν εγώ επισημοποιήσω και υπογράψω με το Μουσείο Μπενάκη για να κάνω την έκθεση Old Couture. Είσαι πάρα πολύ γούρικος. Άντε, μπράβο, αυτά τα, να τα λες, να τα ακούει ο κόσμος αυτά. Τα λέω. Ακούστε τα, κυρίες και κύριοι. Αυτή η έκθεση λοιπόν έγινε το Σεπτέμβριο του 2019. Ήταν μια έκθεση αφιέρωμα στους παγκόσμιους Έλληνες σχεδιαστές, στον Γιάννη Τσεκλένη, στον Σταυρόπουλο, στον Ευαγγελίδη, στον Γαλανό, στον Ντεσέ. Αυτό συνέβη. Η έκθεση αυτή άνοιξε τον κύκλο των αφιερωματικών εκθέσεων, οι οποίες αφορούν τον άνθρωπο και το χρόνο. Πόσο δηλαδή ο άνθρωπος είναι σταρτών και ο χρόνος είναι κάτι το οποίο συνεχίζει να υπάρχει πέρα από τον άνθρωπο. Αυτή η έκθεση και αυτός ο κύκλος συνεχίζεται με την επόμενη εργασία που κάνουμε, που αφορά τις παγκόσμιες γυναίκες στην ιστορία της μόδας, όπου πλέον θα παρουσιαστούν οι κυρίες οι οποίες επηρέασαν τη μόδα διεθνώς. Η Βαϊονέ, η Μαντάμ Γκρέ, η Έλισσα Σκεπαρέλη, είναι 14 γυναίκες οι οποίες έχουν κάνει σπουδαίο έργο πολύ πριν από αυτούς τους οποίους παρουσιάσαμε στο Μουσείο Μπενάκη. Δηλαδή παρουσιάσαμε τον Γιάννη Ντεσέ, ο οποίος Γιάννης Ντεσές, στην ουσία, ας πούμε, εφήβρε τον τραπέ και κάποιοι άλλοι το πήραν και το έχουν κάνει σημερινό. Αλλά η Μαντάμ Γκρέ το έκανε πολύ πριν από αυτούς. Θα πάμε λοιπόν πριν από το πριν και θα δείξουμε πώς κάποιες σπουδαίες γυναίκες είχαν όραμα και έδειξαν τι πρέπει να κάνουμε όλοι οι επόμενοι. Αλλά αυτή τη φορά θα είναι κάτι διαφορετικό, γιατί δεν θα είναι μόνο το παλιό έργο. Θα είναι και ένα πολύ σύγχρονο, ένα σχεδιαστής που έχει επηρεαστεί και σε παραλληλισμό θα δείχνουμε πώς η παλιά κυρία επηρέασε τους σύγχρονους. Πού και πότε θα γίνει αυτό πάλι, επανέλαβε, σε παρακαλώ. Δεν είπα πριν καν. Α, ωραία. Ναι, είναι αυτό που δουλεύουμε. Και μέσα στον επόμενο χρόνο θα το δείξουμε. Ειλικρινά, εκτός από αυτό, επειδή δουλεύω και τα δικά μου γλυπτά φορέματα και επειδή λόγω της πανδημίας βρήκαμε χρόνο να δουλέψουμε πράγματα, δεν ξέρω καν ποιο θα κάνω από τα δύο πρώτα. Αλλά σίγουρα θα είστε από τους πρώτους που θα μάθετε πού και πότε. Ωραία. Κλείνοντας, πες μας πού μπορεί να σε βρει κάποιος, έτσι, στον κεραμικό εκεί. Στον κεραμικό, στη Μαλαθάνος 31. Τέλεια. Για μαθήματα μόδα, για ρούχα τα οποία κατασκευάζουμε πάντα πάνω σε έναν άνθρωπο. Γιατί σημασία για μας έχει ο ίδιος ο άνθρωπος και να του ταιριάζει το ρούχο που φοράει, γιατί δεν μπορεί αλλιώς να το αναδείξει. Στην ουσία η διαφήμιση μας είναι ο ίδιος ο άνθρωπος και αυτό που ο ίδιος νιώθει άνετα να προβάλλει. Αν το κάνει αυτό, εμείς είμαστε χαρούμενοι και είμαστε ήδη διαφημισμένοι. Τέλεια, Μαρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, επιτυχίες πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ που βρήκες και τα τραγούδια. Εδώ όχι, αυτό δεν ήταν. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης έκανε τα μαγικά του. Εγώ απλά έδωσα τη λίστα που μας έδωσες. Να είσαι καλά, Μαρία, με ευχαριστούμε πολύ. Πάντα επιτυχίες. Καλημέρα στους ακροατές σου παντού.